Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Εκ μέρους του Σύνδεσμου Διαχείρισης Στελών Αποβλήτων Πάρου και Αντιπάρου, σας καλημερίζουμε στο σημερινό περιβαλλοντικό συνέδριο που αφορά τις καλές πρακτικές στις σχετικές περιοχές, που σημαίνουν τα ρόλα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην προστασία του περιβάλλοντος. Έχουν καθυστερήσει 10 λεπτά από το σχεδιασμένο πρόγραμμα. Σήμερα οι πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά και η παιδεία. Και πριν ξεκινήσουμε να ομιλήσουμε και η ουσία αυτού του συνεδρίου, να φωνάξουμε τον άνθρωπο που μας φιλοξενεί σήμερα στο νησί του Όμορφο, τον Δήμαρχο Πάρου, κύριο Μάρκο Κοβέο, και να δεχθεί τον πρώτο κύριο Τσουνάκη. Ευχαριστώ, κύριε Γάκη. Κύριε Βουλευτά, της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Αντιδήμαρχη, πρόεδρε του ΣΥΡΙΖΑ, αν και είσαι οικοδεσπότης, πρόεδρε του ΔΕΠΑΠ, πρόεδρε της κοινότητας, πιστεύω να μην ξεχάσουμε κανέναν, ο πρόεδρος των σχολικών επιτροπών είναι στο βήμα. Κύριε Ξόγελε, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, σήμερα η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μείζον ζήτημα πολιτισμού. Ο τόπος μας, λόγω της μορφολογίας του και της γεωγραφικής του θέσης, πέρα από την ένδοξη ιστορία, διαθέτει και μοναδική φύση, στοιχεία που αμφότερα έχουν ανάγκη διαφύλαξης και ανάδειξης. Όπως υπερασπιζόμαστε την ιστορική μας καταβολή, οφείλουμε να προστατεύσουμε τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, το έδαφος που πατάμε. Όπως υπερηφανόμαστε για το παρελθόν, πρέπει να μεριμνούμε για το παρόν και να σχεδιάζουμε για το μέλλον. Η εποχή μας ταλανίζεται ανάμεσα στη χρήση και στην κατάχρηση. Χρειαζόμαστε τον πολιτισμό. Χρειαζόμαστε την τεχνολογία. Χρειαζόμαστε τη βελτίωση των συνθήκων της ζωής μας. Χρειαζόμαστε όμως όσα εμείς επινοήσαμε για να καλυτερεύσουμε τη διαβίωσή μας, να τα κάνουμε συμμάχους και όχι αντιπάλους μας. Να λειτουργούν προς όφελός μας και όχι εις βάρος μας. Οι θάλασσες και το φυσικό περιβάλλον αποτελούν κομμάτι της ανεκτήμητης κληρονομιάς μας. Και όπως κάθε πολύτιμο που κληρονομεί κανείς, έχουν ανάγκη από σεβασμό και προστασία. Ειδικά εμείς οι νησιώτες το ζούμε, το αντιλαμβανόμαστε και το εκτιμούμε. Γι' αυτό και στην Πάρο σήμερα διοργανώσαμε αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Αυτή δεν είναι η μοναδική μας πρωτοβουλία. Ήδη οι ποσότητες ανακύκλωσης των μπλε κάδων από το 2015 έχουν τριπλασιαστεί. Ο Δήμος μας μέσα από το ΣΥΝΔΙΣΑΠΑ, σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο, πραγματοποίησε πρόγραμμα ανταποδοτικής διαλογής στην πηγή, η παιδεία ως τρόπος αντιμετώπισης και διαχείρισης των απορριμμάτων στα δημοτικά σχολεία, στα γυμνάσια του νησιού, με στόχο την ενημέρωση για τη σύγχρονη ανταποδοτική μέθοδο διαχείρισης των απορριμμάτων. Το 2016 ανακηρύχθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο έτος ανακύκλωσης του Δήμου Πάρου. Σίγουρα τίποτα δεν είναι εύκολο να αλλάξει κανείς τις συνήθειες της καθημερινότητας. Και δεν είναι θέμα απροθυμίας. Είναι θέμα αντίληψης των κινδύνων που μέσα από την άγνοιά μας μπορεί να προκαλέσουμε πέρα από τον τόπο και στην υγεία μας. Πρέπει να αποδεικνύουμε μέσα από τις ενέργειές μας ότι διαθέτουμε και τη φύση και τον πολιτισμό. Η φύση είναι δεδομένη. Τον πολιτισμό τον δείχνουμε στην πράξη με την περιβαλλοντική μας ευαισθησία. Γιατί πιστεύουμε ότι μόνο έτσι θα δείξουμε ότι υπερχόμαστε από γενιές που μετέδωσαν τη γνώση. Μόνο έτσι θα διασώσουμε όσα κληρονομήσαμε και από τα οποία άλλωστε σήμερα αποζούμε. Η διαδικασία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας πρέπει να είναι διαρκής, εντατική και σε πολλαπλά επίπεδα. Στόχος μας δεν είναι απλά η ανάδειξη των ανυπολογίστων συνεπειών της πλαστικής σακούλας στα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά και στην παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος της Πάρου. Η σφυριλάτηση εντός εισαγωγικών της οικολογικής συνείδησης σε κατοίκους και επισκέπτες και η ενδυνάμωση του πράσινου προφίλ του νησιού. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΣΥΝΔΙΣΑΠΑ και όλο το ΔΣ του Γιάννη τον Πετρόπουλο και τον καθηγητή τον Αντώνη τον Γάκη για τη διοργάνωση του συνεδρίου και όσους συνέβαλαν γι' αυτό. Και ελπίζουμε να έχουμε τα καλύτερα των αποτελεσμάτων στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ.
φυσικός οικοδεσπότης και πρόεδρος του ΣΥΝΙΣΑΠ αλλά και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πάρου, είναι ο Γιάννης ο Πετρόπουλος και τον καλούμε να ανέβει στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ κύριε Πρωτοβουλευτά, αγαπητέ Δήμαρχε Πάρου και εκπρόσωπε του Δήμου Αντιπάρου, αγαπητή κυρία εκπρόσωπη του ΕΟΑΝ, αγαπητοί εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι εκπρόσωποι του πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, αγαπητοί καλεσμένοι ομιλητές και συμπολίτες των νησιών μας. Αλλά πάνω απ' όλα, αγαπητά παιδιά της Πάρου και της Αντιπάρου. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους του ΣΥΝΤΙΣΑΠΑ, του Συνδέσμου Διακρίσης Στερεών Αποβλήτων Πάρου Αντιπάρου, που έχω την τιμή και την ευθύνη να είμαι πρόεδρος, τη χαρά μας για τη συμμετοχή σας στο σημερινό περιβαλλοντικό συνέδριο για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας. Με μεθοδικότητα έχουμε καταφέρει τα ζητήματα του περιβάλλοντας να έχουν γίνει θέματα πρώτης γραμμής για όλους μας. Η δική σας παρουσία σηματοδοτεί με τον πιο επίσημο τρόπο ότι υπάρχει ελπίδα για το αύριο. Ένα αύριο που το έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας. Υποσχόμαστε πως μετά το τέλος αυτού του συνεδρίου όλοι μας θα είμαστε πιο προβληματισμένοι αλλά και πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που προκύπτουν στη διαχείριση του περιβάλλοντος. Εύχομαι καλές εργασίες και κυρίως από αύριο να μην ξαναδούμε πλαστική σακούλα πεταμένη σε κανένα σημείο των πανέμορφων νησιών μας. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του ΣΥΝΙΣΑΠΑ, τον αγαπητό συνάδελφο τον Γιάννη τον Πετρόπουλο. Ένα σύντομο χαιρετισμό ο βουλευτής Κυκλάδων, ο κύριος Συρμαλένιος. Καλημέρα σε όλους. Δεν θα κάνω προσφωνήσεις του βάση πρωτοκόλλου. Είμαστε και σχετικά λίγοι, αλλά είναι σημαντικό ότι υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό το θέμα που λέγεται κατάργηση της πλαστικής σακούλας, αλλά συνολικά για τη διαχείριση των απορριμμάτων, την ολοκληρωμένη διαχείριση. Θα ευχαριστήσω για την πρόσκληση, καταρχήν τον Σύνδεσμο και τον Δήμο της Πάρου. Θέλω να πω ότι δηλώνω έτσι και μια ικανοποίηση με την έννοια ότι από πολλά χρόνια, τουλάχιστον σαν νομαρχιακή παράταξη τότε που συμμετείχα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο των Κυκλάδων, είχαμε θέσει και είχε υπαρθεί, αν θυμάμαι καλά, σχεδόν με ομοφωνία απόφαση για το θέμα της πλαστικής σακούλας. Ένα θέμα στο οποίο όλοι ξέρουμε τη μεγάλη ζημιά και την περιβαλλοντική καταστροφή που κάνει, ιδιαίτερα στο θαλάσσιο οικοσύστημα, και το βρίσκουμε μπροστά μας. Πετάμε τις σακούλες, οι σακούλες υπερίπτανται και λόγω ισχυρών ποφόρων στα νησιά μας και γενικά στο Αιγαίο, και αυτή η σακούλα καταλήγει στη θάλασσα, καταλήγει στα θηλαστικά, καταλήγει στα καΐκια, τα οποία πολλές φορές του δημιουργούν και προβλήματα στην κίνησή τους. Άρα είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να πω επίσης ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, πρόσφατα, πριν από 1,5 μήνα, ψηφίσαμε στη Βουλή το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων που έχει ειδικό άρθρο, το άρθρο 6, αν θυμάμαι καλά, για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας. Αυτός ο νόμος έρχεται να επικαιροποιήσει ένα παλιότερο νόμο, τον 2939 του 2001, και αυτά όλα βεβαίως εκπορεύονται από οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στη χώρα μας, ενώ υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο το αρχικό από το 2001, ελάχιστα πράγματα έγιναν μέχρι σήμερα. Ελπίζουμε ότι από εδώ και πέρα με την επικαιροποίηση αυτού του θεσμικού πλαισίου και με την θέληση και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οποίων ο ρόλος είναι πάρα πολύ κρίσιμος, ο ρόλος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και γενικά των τοπικών κοινωνιών είναι πάρα πολύ κρίσιμος για να προχωρήσει η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Και όταν μιλάμε για ολοκληρωμένη διαχείριση, μιλάμε για διαλογή στην πηγή, για ανακύκλωση, για επαναχρησιμοποίηση πολλών υλικών ανακυκλούμενων,
και τελικά για διάθεση αποβλήτων και απορριμμάτων ενός πολύ μικρού ποσοστού στους λεγόμενους χώρους υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων. Απέχουμε πάρα πολύ σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα χώρες της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης, σκανδιναβικές χώρες, Γερμανία κλπ. Έχουμε πολύ μεγάλη απόσταση. Τα ποσοστά ανακύκλωσης μέχρι στιγμής, από ό,τι συζητήσαμε και στη Βουλή πρόσφατα, φτάνουν μόνο το 16% περίπου τα 100% να γίνεται ανακύκλωση των σύμμικτων απορριμμάτων. Άρα μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη δουλειά και αυτή η δουλειά μπορεί να γίνει είτε από τους ΟΤΑ, κυρίως από τους ΟΤΑ, ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, αλλά επίσης και από ομάδες πολιτών στα πλαίσια της κοινωνικά αλληλέγγυας οικονομίας, στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας που και σε αυτό υπάρχει θεσμικό πλαίσιο και κίνητρα και από τον αναπτυξιακό νόμο και γενικότερα κίνητρα για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν ομάδες πολιτών προς την κατεύθυνση αυτή. Βεβαίως το νόμο όλων, από ό,τι είδα στο πρόγραμμα, θα σας το παρουσιάσει η Χριστίνα η Ευθυμιάτου, που είναι μετά η συγκήτρια από το χώρο των οικολόγων πράσινων, και θα σας πει περισσότερες λεπτομέρειες, δεν θα σταθώ εγώ εκεί. Αυτό που θέλω να πω, για να μην μακρηγορήσω γιατί νομίζω ότι πήρα παραπάνω χρόνο, είναι ότι από 1η-1η του 2018 η πλαστική σακούλα από 15 μικρομέτρα, όπως λέγεται ακριβώς η μονάδα που μετράει το πάχος της σακούλας, από 15 έως 50 θα μπαίνει, θα επιβάλλεται ένα τέλος στον καταναλωτή, στο σούπερ μάρκετ παραδείγματος χάρη, 3 λεπτά τη σακούλα, και από το 2019 7 λεπτά τη σακούλα, στα πλαίσια του να δώσει κίνητρα στον κόσμο να αγοράσει σακούλες πιο ανθεκτικές, πλαστικοποιημένες, ενδεχομένως πιο παχές σακούλες, οι οποίες θα τις έχει μόνιμα, ή πάνινες σακούλες, θα τις έχει μόνιμα, θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιεί αυτές τις σακούλες που χρησιμοποιούμε σήμερα, που είναι και ο μεγάλος όγκος, η πληγή θα λέγαμε, που αναπαράγει αυτή την περιβαλλοντική επιβάρηση. Επομένως, κλείνοντας, θέλω να πω ότι είναι σημαντικό το συνέδριο αυτό για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα καλούμαστε όλοι, και οι Δήμοι και οι πολίτες, σε μια μεγαλύτερη ανάληψη ευθύνης, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις για το καθαρό περιβάλλον, και το θαλάσσιο και το στεριανό περιβάλλον, το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια βιώσιμη ανάπτυξη, όπως λέμε όλοι, να παραδώσουμε σε επόμενες γενιές αυτά τα φυσικά πλεονεκτήματα τα οποία εμείς κληρονομήσαμε. Σας ευχαριστώ και πάλι και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, κύριε Σιμαρένια. Θα σας παρακαλέσω όλους για μια καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Επίσης, σε όσους φίλους ήρθαν σήμερα να μας τιμήσουν, αλλά και σε όλους εσάς, θέλω να πω και να ευχαριστήσω, γιατί όλοι αγαπάτε το περιβάλλον και αγαπάτε ιδιαίτερα την Πάρο. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ σε όλους. Δεν μπορεί να δοθεί ο λόγος σε όλους σας. Οπότε, κατά συνθήκη, δίνεται πάντα σε ορισμένους, οι οποίοι άλλωστε σας εκπροσωπούν. Σύντομο χαιρετισμό ο πολιτευτής Κυκλάδων, ο κύριος Γιώργος Βακόντιος. Καλημέρα σας. Είναι το δεύτερο συνέδριο σε σχέση με το περιβάλλον που συμμετέχω στην Πάρο, και εν πάση περιπτώσει αυτό δείχνει μία ευαισθησία του Δήμου αλλά και των οργανωτών τέτοιων συνεδρίων, και πράγματι αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Ομολογώ ότι το περιβάλλον δεν είναι η ειδικότητά μου, είναι η ειδικότητα της κόρης μου. Θα σας πω λοιπόν μία επιγραφή που διάβασα στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου όταν συνόδευσα την κόρη μου για να κάνει το μεταπτυχιακό της. Υπήρχε μία μεγάλη επιγραφή που έλεγε: «Το περιβάλλον δεν μας ανήκει. Το δανειζόμαστε από τις επόμενες γενιές». Μετά από αυτό λοιπόν, εγώ δεν θέλω να μιλήσω καθόλου άλλο για το περιβάλλον, νομίζω ότι τα λέει όλα.
Ως όμως επαγγελματίας που ασχολούμαι με τη διαμόρφωση της κατανοητικής συμπεριφοράς, πραγματικά είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω πώς θα αντιδράσουμε όλοι μας στο νέο καθεστώς που θα ισχύει στο λιανεμπόριο, εκεί που, όπως προαναφέρθηκε, θα υπάρχει στην αρχή ένα μικρό τέλος για την χρήση πλαστικής σακούλας και με προοπτική να καταργηθεί τελείως. Νομίζω ότι εκεί όλοι μας, ως Έλληνες, ως κατανοητές, ως πολίτες, θα δείξουμε τη διάθεσή μας να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος την οποία έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλές εργασίες και καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστούμε κύριε Πακώδη, ο πρώην Ευρωβουλευτής, ο κύριος Χρυσόγελος, για ένα σύντομο χαιρετισμό, πάντοτε καλά διαχειριζόμενοι τον χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν ότι αντιστοιχούν στα μηνύματα των καιρών. Ποια είναι τα μηνύματα των καιρών? Ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνεται πλέον χωρίς συμμετοχή των πολιτών, χωρίς να έχουν λόγο οι πολίτες. Και δεύτερον, χωρίς να συμμετέχουν και οι Δήμοι. Και είναι μια εποχή που πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα με ένα ορθολογικό τρόπο, με έναν οικολογικό τρόπο, και οι αποφάσεις μας πρέπει να συνδυάζουν την οικολογική σοφία, όπως λέμε, την κοινωνική ευαισθησία, το κοινωνικό συμφέρον και ένα άλλο μοντέλο οικονομίας. Και αυτό συμβολικά μέσα από ένα μικρό αντικείμενο όπως είναι η πλαστική σακούλα, μπορεί να το δει κανείς. Χαίρομαι επίσης γιατί είναι θέματα στα οποία και εγώ σαν άτομο έχω κάνει επιλογές ζωής, αλλά και στο επίπεδο της αυτοδίκησης και κυρίως στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου έχουν πάρθει αυτές οι αποφάσεις και με μια μικρή συμβολή δικιά μου. Είναι η πρωτοβουλία αυτή για τη πλαστική σακούλα ήταν από μια συναδέλφισσα Δανέζα, Ευρωβουλευτή των Πράσινων. Είχα βοηθήσει κι εγώ, αλλά κυρίως στηρίξαμε μια πρωτοβουλία πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που συγκέντρωσε εκατομμύρια υπογραφές. Αυτό οδήγησε σε μια πρόταση πολιτική από το Κοινοβούλιο που επηρέασε την Κομισιόν και βγήκε η οδηγία. Αυτό για να καταλάβουμε τη δύναμη που έχουν οι πολίτες. Όχι για κανένα λόγο, ότι οι πολίτες μπορούν να είναι οι συντελεστές των αλλαγών. Και έτσι, σε θέμα του περιβάλλοντος, της ενέργειας, του μοντέλου ανάπτυξης, είναι υπόθεση μας αφορά και πρέπει να αναπτύξουμε εναλλακτικές λύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν θέλω να κουράσω, είναι πράγματα που θα τα πείτε και στη συνέχεια. Ευχαριστούμε τον κύριο Χρυσόγελο. Επιτρέψτε μου, γίνοντας τους χαιρετισμούς, να σας διαβάσω ένα χαιρετισμό του Αντιπρόεδρου. Ένα σύντομο χαιρετισμό του Αντιπεριφερειάρχη, του Γιώργου του Λεονταρίτη, στη σημερινή μας εκδήλωση. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι το φυσικό περιβάλλον που ζούμε δεν είναι κληρονομιά μας, αλλά δίνεται από τις μελλοντικές γενιές που οφείλουμε να παραδώσουμε σε όσο δυνατή καλύτερη κατάσταση. Αναμφισβήτητα λοιπόν η περιβαλλοντολογική εκπαίδευση αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες δυναμικές κινήσεις με στόχο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα ώστε να συμβάλλουν στη γενική και γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισης τους. Ολοκληρώνοντας τις σκέψεις μου, σας καλώ όλους, αλλά και τον καθένα ξεχωριστά, να συμβάλλετε στη γενικότερη προσπάθεια για αρμονική συμβίωση με τη φύση, για νησιά, φιλικά στο περιβάλλον, ανθρώπινα και λειτουργικά. Αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση της εποχής μας και σε αυτήν οφείλουμε όλοι να καταθέσουμε την προσωπική μας συνεισφορά, ως άνθρωποι και ως πολίτες. Ευχαριστώ θερμά, Γιώργος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδου. Και πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές, επιτρέψτε μου για ένα λεπτό να επαναλάβω αυτό που είχαμε πει πέρυσι στην περσινή ημερίδα για το περιβάλλον. Στο βιβλίο της Γενέσεως, στο πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, στην παράγραφο 3,
αναφέρεται ότι ο Θεός εξουσιοδότησε τους πρωτόπλαστους να φυλάτουν, να ζουν και να φυλάτουν τον κήπο της Εδέμ. Άρα από εκείνη την εποχή, από το βιβλίο αυτό που έγραψαν κάποιοι εκείνη την εποχή, υπήρξε και υπήρχε ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον. Δυστυχώς ο άνθρωπος δεν φύλαξε το περιβάλλον, δεν φύλαξε τον κόσμο που ήρθε, γιατί νόμισε ότι ο κόσμος είναι αποκλειστικά δικός του. Είναι δικός του, μπορεί να τον κάνει ό,τι θέλει, δεν ανήκει σε κανέναν άλλον. Και βέβαια, ο άνθρωπος είναι αυτός που σήμερα πρώτος από όλους πληρώνει αυτή την απερισκεψία του. Και τελειώνοντας, θέλω να πω ότι το περιβάλλον δεν πρέπει να γίνει αντικείμενο πολιτικής για τους αγαπητούς φίλους που παρίστανται εδώ και έχουν λόγο στην κεντρική πολιτική σκηνή και όχι μόνο. Το περιβάλλον δεν πρέπει να γίνει θέμα πολιτικής, δίνοντας ωφέλη και αποσκοπώντας η πολιτική στα ωφέλη τα πολιτικά που θα αποκομίσουν από την πολιτική αυτή. Το περιβάλλον είναι βίωμα, είναι πιστεύω και από αυτή την άποψη είναι εκτός πολιτικής η πολιτική με την έννοια που έδωσα προηγουμένως. Προφανώς όλα τα θέματα της ζωής μας και όλες μας οι πράξεις είναι σίγουρα πολιτικές. Θα δώσω το λόγο στον αγαπητό πρόεδρο του ΣΥΝΙΣΑΠΑ, στον συνάδελφο τον κύριο Γιάννη Πετρόπουλο. Έχετε το λόγο. Ο ΣΥΝΙΣΑΠΑ είναι ο σύνδεσμος αποκομιδής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, είναι διαδημοτικός και για το Δήμο της Πάρου και για το Δήμο της Αντιπάρου. Πριν μιλήσω για την ουσία του σημερινού συνεδρίου, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες γενικές αλλά ουσιαστικές περιβαλλοντικές δράσεις του ΣΥΝΙΣΑΠΑ. Πρώτος μας στόχος όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του ΣΥΝΙΣΑΠΑ ήταν να καταφέρουμε, παρόλο τις δυσίωνες προβλέψεις και τις πολιτικές κασάνδρες, να κρατήσουμε ανοιχτό το μοναδικό νόμιμο χώρο υγειονομικής ταφής που έχουν τα δύο νησιά μας. Το κύτταρο Πεχιτά. Ψηφίζαν πολύ ανώνυμα αλλά θορυβωδώς πως θα σκάσει στα χέρια μας το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί εδώ και χρόνια. Έως σήμερα τους έχουμε διαψεύσει με τον πιο εκοφαντικό τρόπο. Είμαστε περήφανοι που έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε όχι μόνο ανοιχτό το Κοιτά, αλλά εξυγχρονίζοντας τον παράλληλα και πριν λίγες μέρες καταφέραμε να πάρουμε και δεκαετή ανανέωση της λειτουργίας του από την περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου. Το επόμενο μήνα θα είναι έτοιμος ο κανονισμός λειτουργίας του Κοιτά, που δεν υπήρχε έως σήμερα. Λειτουργούμε ενημερωτική σελίδα στα social media και σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμη και η σελίδα μας ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και διάβγεια σε κάθε μας πράξη. Εκπονούμε μελέτες για το συνολικό σχεδιασμό διαχείρισης αστικών απορριμμάτων από το Α που είναι η μείωση της κατανάλωσης ως το Μ που είναι η καθολική διαλογή στην πηγή σε όλα τα ρεύματα ανακύκλωσης και έχουμε καταθέσει προτάσεις για χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίσης λειτουργεί πρόγραμμα διανομής χίδιν φυτικού υπολείμματος για θέρμαση και εδαφοβελτιωτική χρήση. Ξεκινήσαμε σχεδόν από το μηδέν όλα αυτά που έπρεπε εδώ και χρόνια να έχουν γίνει, ώστε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις και για τεχνολογικό εξυγχρονισμό, αλλά κυρίως για τη δημιουργία της περιβαλλοντικής συνείδησης στους κατοίκους των νησιών, αλλά και τους επισκέπτες της. Εκπονήσαμε και πραγματοποιούμε ένα πρότυπο περιβαλλοντολογικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που απευθύνεται κυρίως στη νέα γενιά, στο μέλλον αυτού του κόσμου. Πήγαμε στα σχολεία και θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους γονέων και γεδεμένων για την άψογη συνεργασία και τη συνδρομή τους. Μέσα από ένα καινοτόμο ερευνητικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα με την ονομασία «Εν αρχήν υφήσεις» καλλιεργούμε την αγάπη για το περιβάλλον και την προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε παιδική ψυχή. Και όλα αυτά με παιδερικό κόστος, βασιζόμενοι στην προσωπική δουλειά και τον εθελοντισμό. Κάτι στο οποίο το απέδειξε και η μαζική συμμετοχή των κατοίκων του νησιού μας κάθε ηλικίας στις εθελοντιστικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν πρώτη φορά με τόση μαζική συμμετοχή την άνοιξη του 2016.
Δημιουργήσαμε για πρώτη φορά 6 πράσινα σημεία σε κάθε πλευρά της Πάρου. Όλα αυτά όμως δεν έγιναν από μόνα τους. Εκδώσαμε το περιβαλλοντικό παραμύθι Αλίκη Χελώνα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και το μοιράσαμε σε όλους τους μαθητές της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε οικογένειες τουριστών. Είναι χαρά μας που το περιβαλλοντικό παραμύθι αυτό έχει αγκαλιαστεί, όπως θα δείτε και στη συνέχεια, από χιλιάδες μαθητές σε όλη την Ελλάδα και έχει γίνει περιβαλλοντικό project στα σχολεία. Από σήμερα και για όλο το 2018 θα μοιράσουμε για αρχή 1.100 πάνελ τσάντες στη μαθητική κοινότητα και θα διανέμουμε σε κάθε πολίτη ένα περιβαλλοντικό έντυπο για να καταφέρουμε όχι απλά να μειώσουμε, να καταργήσουμε πλήρως την πλαστική σακούλα. Ελπίζουμε να βρούμε άξιο συμπαραστάτη τον ΕΟΑΝ, που πιστεύω ότι πρέπει να μας προμηθεύσει και εμάς με πάνελ τσάντες, όπως έκανε και στα νησιά, αλλά και τους επιχειρηματίες που όπως θα δείτε ήδη έχουν αρχίσει και ανταποκρίνονται. Σχεδιάσαμε και θα εκτελέσουμε μαζί με τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης καμπάνια ευαισθητοποίησης καθ' όλη τη χρονιά. Η κατάργηση της πλαστικής σακούλας αποτελεί για μένα ένα προσωπικό στοίχημα. Το οφείλουμε στα παιδιά μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Πάρου για την εμπιστοσύνη που έχει στο πρόσωπό μου, όλους τους συναδέλφους και τους υπαλλήλους του Συνδυσάπα και το Δήμου Πάρου και Αντιπάρου, αλλά κυρίως την εκπαιδευτική κοινότητα των νησιών μας, αλλά και τον διδάκτορ περιβάλλοντος Αντώνη Γάκη, ο οποίος εδώ και 3 χρόνια με θελοντικό πνεύμα συνδράμει επιστημονικά, αλλά με καινοτόμες δράσεις στην προβολοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών μας. Έχουμε τα καθαρότερα νησιά, μπορούμε και τα ομορφότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του ΣΥΤΣΑΠΑ, τον Γιάννη τον Πετρόπουλο, και για τη δουλειά που κάνει στο χώρο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Μαζί μας τώρα βλέπω τον έπαρχο Πάρου, τον κύριο Κώστα Μπιζά. Κύριε Δήμαρχε, έρχεται το λόγο ο οικοδεσπότης της σημερινής μας εκδήλωσης. Χαίρετησα πριν, τον πιο τερμήν παραλαμβάνομαι τους χαιρετισμούς. Απλώς να πω ότι ο Δήμος Πάρου είχε προθέσει ένα πρόγραμμα στο ΙΠΕΡΑ που πώς θα εξυγχρονιστεί, όχι τα. Είναι μια σοβαρή μελέτη που έχουμε πιθανότητες, λόγω ότι είναι μια όρημη μελέτη και τεκμηριωμένη, έχουμε πιστεύω 99,9% πιθανότητες να ενταχθούμε. Οπότε θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Το 2017 η συνολική παραγωγή της πλαστικής σακούλας στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 3,4 εκατομμύρια τόνους. Ποσότητα που απορρίπτεται σχεδόν συνολικά σχετά, πετιέται αλόγιστα στα ευαίσθητα οικοσυστήματα. Ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης χρησιμοποιεί περίπου 200 με 250 σακούλες το χρόνο, ενώ στην Ελλάδα ο αριθμός αυτός φτάνει τις 400 σακούλες ανά άτομο. Στη Μεσόγειο μόνο επιπλέον περίπου 250 εκατομμύρια πλαστικά σωματίδια συνολικού βάρους 500 τόνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη νέα οδηγία της προσπαθεί να ενδυναμώσει τις δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, γι' αυτό και επέλεξε την άμεση μείωση κατανάλωσης των λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς περίπου μεγαλύτερα από 50 mm. Σαν βασικό στόχο. Μέσα στην οδηγία αυτή δίνονται στα κράτη-μέλη δύο επιλογές για την ενεργοποίηση των δράσεων. Είτε να λάβουν μέτρα για την εξασφάλιση στη μέση ετήσια κατανάλωση σε 90 πλαστικές σακούλες ανά πολίτη ως τα τέλη του 2018 και ως 40 ανά άτομο τα τέλη του 2019. Έτσι, ήταν εναλλακτικά να εξασφαλίσουν από τα τέλη του 2018 αυτές οι σακούλες θα δίνονται στους αγοραστές με μικρό αντίτιμο. Εμείς σαν Δήμος Πάρου επιλέγουμε την πλήρη κατάργηση της πλαστικής σακούλας. Μειώνοντας αλλά κυρίως καταργώντας τη χρήση της πλαστικής σακούλας, πετυχαίνουμε σημαντικά ωφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος σε στεριά και θάλασσα, αφού τα πλαστικά απορρίμματα αποτελούν σημαντική περιβαλλοντική πληγή. Βλάπτουν ανεπανόρθωτα τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τα ζώα και τα πουλιά, λόγω πνιγμού από την κατάποση, παγίδευσης και απομόλυνση. Και με αυτόν τον τρόπο καταλήγουν ξανά πού, στην τροφική αλυσίδα του ανθρώπου. Απαιτούνται δεκάδες ως εκατοντάδες χρόνια ώστε να διασπαστούν τα μικροπλαστικά και να συνεχίσουν την επικίνδυνη πορεία τους. Όλοι εμείς στο Δήμο Πάρου
μαζί με την εκπαιδευτική κοινότητα, τους επαγγελματίες και τους κατοίκους των νησιών μας, θα καταβάλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος. Να καταργήσουμε δηλαδή πλήρως την πλαστική σακούλα. Μαζί με το ΣΥΜΙΣΑΠ αλλά και τις υπηρεσίες καθαριότητας και την ανακύκλωση του Δήμου Πάρου, θα συνεχίσουμε καθ' όλη την επόμενη διετία με ανανέωση του στόλου. Ήδη κάνουμε μια μεγάλη αγορά τριών απορριμματοφόρων και φορτηγών, μεγαλύτερη που έχει κάνει αυτή τη στιγμή ο Δήμος, περίπου στα 800 χιλιάρικα, για να εξυγχρονίσουμε το στόλο αλλά και να αγοράσουμε καινούριους κάδους, ώστε να μπορούν να είναι και καλέσθητοι, αλλά το πιο σπουδαίο απ' όλα, εκτός την καλυστία, να είναι καθαρή. Γιατί αντιμετωπίζουμε το εξής φαινόμενο. Όλοι θέλουν να υπάρχουν κάδοι κοντά στο σπίτι μας, αλλά όχι μπροστά στο σπίτι μας, και όταν μας λένε «ελάτε να μας βάλετε κάτω», δείχνουν το σπίτι του απέναντι. Εμείς λοιπόν θα αγοράσουμε, και το πιο σπουδαίο απ' όλα είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει το εξής. Πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλοί κάδοι. Να είναι καλέσθητοι, να τοποθετούνται εκεί που πρέπει, αλλά ουσιαστικά η υποχρέωση του Δήμου και όλων μας είναι οι κάδοι αυτοί να είναι καθαροί. Όχι να υπάρχουν, γιατί και σκουπίδια και κάδους έχουμε και μέσα στο σπίτι μας. Άρα λοιπόν, κάδοι, ανά διαστήματα όπως πρέπει να μελετηθεί από την υπηρεσία, και καθαροί. Και να προσέχουμε όλοι μας το τι πετούμε μέσα. Υπάρχουν οι μπλε κάδοι που πετάμε τα ανακυκλώσιμα υλικά. Πολλές φορές θα δούμε το απορριμματοφόρο, το κοινό απορριμματοφόρο, να παίρνει τα σκουπίδια, τα απορρίμματα από τους μπλε κάδους. Δεν είναι ότι δεν γίνεται ανακύκλωση. Ανακύκλωση γίνεται και με το ΚΔΑΗ που έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία ανακύκλωσης στον Άγιο Βλάση. Εκεί γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν τόνοι πλαστικά και τόνοι τα γυαλιά. Τώρα λοιπόν με το ΚΔΑΗ είναι κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων. Έχει γίνει ενεργοτάξιο εκεί που χωρίζει τα υλικά σε 4 ρεύματα. Και είναι ανθρώπινα και καθαρά. Και είναι επισκέψιμα. Και είναι και επισκέψιμος ο χώρος από τα σχολεία. Να δει πώς γίνεται εκεί. Και να επανέλθουμε λοιπόν ότι το κοινό απορριμματοφόρο πολλές φορές παίρνει από τους μπλε κάδους. Ξέρετε γιατί? Γιατί ανοίγοντας ο υπάλληλος να δει τι είναι εκεί μέσα, έχουμε βρει δέρματα ζώων, σκουπίδια. Οπότε αυτό το υλικό χάνεται και χάνουμε δύο πράγματα. Χάνουμε και τα ανακυκλώσιμα. Χάνουμε και ουσιαστικά και την καθαρότητα του χώρου. Δεν είναι λόγος και δεν είναι τρόπος να βάζουμε πρόστιμα, αν και ο επόπτης καθαριότητας το κάνει. Πρέπει να αποκτήσουμε συνείδηση και γι' αυτό και αυτή τη συνείδηση γίνονται και αυτές οι μερίδες, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Δήμαρχε, αυτό που έχω να σου πω είναι, ξέρουμε πολύ καλά και το ξέρεις και εσύ καλύτερα, ότι το νομικό πλαίσιο σήμερα έχει αφαιρέσει πάρα πολλές αρμοδιότητες από τους Δήμους ή τους έχει φορτώσει αρμοδιότητες χωρίς αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση. Τουλάχιστον τα σκουπίδια και η απόρριψή τους και η διαχείρισή τους ανήκουν στο Δήμο. Τουλάχιστον αυτό πρέπει να το κάνουμε καλά. Και τώρα μια γνώριμη από πέρυσι. Η κυρία Χριστίνα Ευθυμιάτου μας είχε τιμήσει και πέρυσι. Η παρουσία της ήταν ενδεχομένως εντυπωσιακή. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσει για το νομοθετικό πλαίσιο για τη μείωση της πλαστικής σακούλας και την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, λιγότερα απορρίμματα. Και βέβαια το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών και των φορέων των τοπικών κοινωνιών. Κυρία Ευθυμιάτου, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι για μένα μεγάλη χαρά να ξαναείμαι στην Πάρο και όχι μόνο μετά από πέρσι. Κάποιοι από εσάς τουλάχιστον ξέρετε ότι είμαι παλιά εδώ. Αλλά είναι χαρά για μένα στο ότι είμαι ξανά εδώ για ένα συνέδριο το οποίο αφορά ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί τις τοπικές κοινωνίες, τη διαχείριση των απορριμμάτων, όχι ως κάτι το οποίο πετάμε και γίνεται πρόβλημα, αλλά κάτι το οποίο μπορεί να μας δώσει πόρους και να δημιουργήσει απασχόληση και να αποτελέσει πηγή αλλαγής της κοινωνίας μας. Να πω για όλους σας ότι έχω την τιμή σήμερα να εκπροσωπώ τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, ο οποίος είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συμμετέχω στο Διοικητικό του Συμβούλιο
και με αυτή την ιδιότητα είμαι σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για περισσότερο για το θέμα με το οποίο διαπραγματεύεται το σημερινό συνέδριο, την κατάργηση, θα πω και εγώ, δημόσια και νέα όλοι σας, για κατάργηση της πλαστικής σακούλας. Είμαστε, βεβαίως, το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο μιλάει για μείωση, αλλά θα δούμε αναλυτικά τι σημαίνει αυτό και όχι μόνο. Να δούμε πώς ταιριάζει αυτό το γεγονός με την γενικότερη τάση και υποχρέωσή μας να μειώσουμε τα παράγοντα απορρίμματα και να τα διαχειριστούμε διαφορετικά. Είμαι εδώ και χαίρομαι αν μπορέσουμε να έχουμε και του χρόνου αποτελέσματα από αυτό που κάνουμε. Ακούω ήδη κάποια θετικές εξελίξεις που συνέβησαν στο Δήμο, που ακούω για πράσινα σημεία, ακούω για δουλειές. Χαίρομαι που ακούω ότι δουλεύει η ανακύκλωση. Λυπάμαι που ακούω ότι κάποιες φορές δεν δουλεύει. Ελπίζουμε όμως ότι μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς θα μπορέσουμε πράγματι να πούμε περισσότερα πράγματα και να δείξουμε ότι ναι, μπορούμε, γιατί εγώ το πιστεύω ότι μπορούμε, να αλλάξουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα. Να δούμε λίγο τι θα συμβεί από 1η-1η-18. Μιλάμε για το τέλος μιας πλαστικής εποχής, της πλαστικής σακούλας. Είναι τέλος, με τη διπλή έννοια του όρου, τέλος και τέλος. Αλλά το τέλος, το χρηματικό, δεν μπαίνει σαν αυτοσκοπός, αλλά σαν εργαλείο. Να θυμίσουμε λίγο για την ιστορία ότι η σακούλα είναι ένα είδος που μπήκε στη ζωή μας από το 1960 και μετά, όταν φτιάχτηκε αυτό το συγκεκριμένο πλαστικό που χρησιμοποιούμε, το οποίο είναι λεπτό και πολύ δυνατό για να μπορέσει να καλύψει την ανάγκη των αγορών μας από καταστήματα. Να δούμε, να σκεφτούμε όλοι πώς εξαπλώθηκε στη ζωή μας και πώς μπήκε στη ζωή μας και φτάσαμε να καταναλώνουμε, να αγοράζουμε, να παίρνουμε δηλαδή περίπου μία σακούλα την ημέρα το άτομο ή κάτι τέτοιο, με όλα τα πλεονεκτήματα τα οποία έχει, αλλά και τα μειονεκτήματα τα οποία αρχίζουν να φαίνονται και τα οποία ήδη συζητήσατε και που έχουν να κάνουν με τις συνέπειες που έχει η πλαστική σακούλα στο περιβάλλον. Γιατί έχουμε ένα υλικό και γιατί αυτή η σακούλα, η πλαστική, αυτή η λεπτή που χρησιμοποιούμε στο σούπερ μάρκετ είναι ιδιαίτερα επιβαρυνική. Ακριβώς γιατί αντέχει, που σημαίνει ότι κάνει πολλά χρόνια να διασπαστεί, είναι λεπτή, την παίρνει εύκολα ο αέρας, μεταφέρεται εύκολα με ό,τι άλλο μέσο βρεθεί στην πορεία των απορριμμάτων, αν αυτό είναι νερό ή κάτι τέτοιο, που σημαίνει ότι διαχέεται πολύ εύκολα στο περιβάλλον και τη βρίσκουμε παντού. Τη βρίσκουμε στα βουνά, τη βρίσκουμε στις θάλασσες, τη βρίσκουμε να την τρώνε ψάρια, θηλαστικά, πουλιά, τη βρίσκουμε να συμμετέχει, να είναι στο στομάχι τους και μέσα στα όργανά τους ή να τα πνίγει ή να τα σκοτώνει. Δεν είναι βέβαια το μόνο πλαστικό που κάνει αυτή τη δουλειά. Ήδη ξέρετε, φαντάζομαι περισσότερο από εσάς, ότι πολλές άλλες πλαστικές ουσίες που χρησιμοποιούμε εύκολα στη ζωή μας και τις πετάμε, συνεισφέρουν με τον ίδιο τρόπο και κάποιες από αυτές ακόμα περισσότερο. Αλλά η πλαστική σακούλα έχει μια μεγάλη σημασία γιατί ακριβώς είναι λεπτή και τη μεταφέρεται εύκολα και απορρίπτεται εύκολα και καταναλώνεται σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Έτσι λοιπόν, εκτιμάμαι ότι στην Ελλάδα έχουμε γύρω στα 240 τεμάχια το άτομο, αλλά μπορεί να έχει και περισσότερα. Δεν έχουμε και στοιχεία. Εκτιμήσεις είναι αυτά. Ας πούμε κατά μέσο όρο 300 σακούλες ανά άτομο το χρόνο. Πάμε παρακάτω. Όπως ήδη είπατε, η προσπάθεια για μείωση της πλαστικής σακούλας μέσα από δράσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα σε αυτές ένα από τα εργαλεία είναι η χρέωσή της, γενιάστηκε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία το 2015, η οποία λέει ότι θα πρέπει να μειωθεί η λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς, αυτή του σούπερ μάρκετ που έχει πάχος κάτω από 50 μικρά, όπως λένε, τώρα τι είναι τα 50 μικρά και πώς τα ξεχωρίζετε. Δεν τα ξεχωρίζουμε, αλλά είναι η πλαστική σακούλα που ανήκει στο σούπερ μάρκετ. Ή τα
καταστήματα γενικώς. Αυτό το ξέρουμε. Η αθερτική σακούλα με τα χέρια ή χωρίς που χρησιμοποιούμε για τα ψώνια μας. Αυτή λοιπόν η σακούλα έχει μπει στόχος να καταληφθεί. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Λέει λοιπόν η οδηγία ότι θα πρέπει μέχρι το 2000 να εξασφαλίσουν τα κράτη-μέλη ότι μέχρι τα τέλη του 2009 από τα 250 ή 400 σακούλες το χρόνο θα πρέπει να κατέβει η κατανάλωση στις 90 λεπτές σακούλες και με προοπτική στα τέλη του 2025 να φτάσει τις 40 σακούλες. Είτε με χρέωση είτε με όποιον άλλο τρόπο θα εξασφαλίσει να συμβεί αυτό. Το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα σε διάφορες χώρες. Οι περισσότερες χώρες ξεκίνησαν, άλλοι μπρος, άλλοι πίσω, να επιβάλλουν τέλος στις σακούλες. Τα ποσά που έχουν θεσμοθετηθεί ήδη κυμαίνονται. Κάποια είναι από λίγα λεπτά και κάποια φτάνουν και στο μισό ευρώ. Και βέβαια αυτή η προσπάθεια δεν ξεκίνησε σε όλες τις χώρες με την οδηγία. Σε κάποιες χώρες όπως η Γαλλία έχει ξεκινήσει πιο πριν και έχει φτάσει να δώσει φέτος το τελευταίο χρόνο την καινούργια απόφαση για κατάργηση της σακούλας εκεί, αλλά βέβαια μετά από μια πορεία χρόνων και προσαρμογή των ανθρώπων στις νέες καταναλωτικές συνθήκες. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Φέτος, το 2017, αρχικά με την Κία του Αυγούστου, μπήκε σε εφαρμογή στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία αυτή, και η οποία νομοθετήθηκε στον πρόσφατο νόμο που αναθεωρήθηκε το πλαίσιο για την ανακύκλωση, ο 4496, που ψηφίστηκε την 1η Νοεμβρίου του 2017. Είναι λοιπόν δύο νομοθετικά εργαλεία, η ΚΙΕ και ο νόμος. Προχωράμε. Τι λέει λοιπόν ο νόμος? Λέει ότι από 1η Ιανουαρίου του 2018, σε κάθε πλαστική σακούλα που έχει πάχος κάτω από 50 μικρά, είπαμε αυτές στο σούπερ μάρκετ, μπαίνει ένα τέλος το οποίο το πληρώνει ο καταναλωτής στο ταμείο με ξεχωριστό κωδικό στην ταμιακή μηχανή, 3 λεπτά. Και ότι από την 1η-1η του 2018 το τέλος αυτό θα φτάσει τα 7 λεπτά, έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο. 90 σακούλες κατανάλωση κατά άτομο μέχρι το τέλος του 19. Θυμάστε τι είπαμε πριν, μία ανά μία ημέρα, να φτάσουμε στις μία ανά τέσσερις μέρες κάθε άνθρωπος το χρόνο. Ας το σκεφτούμε αυτό, γιατί είπαμε ο νόμος και η χρέωση είναι το εργαλείο. Δεν είναι ο αυτοσκοπός. Ο αυτοσκοπός είναι να ενεργοποιηθούμε όλοι μας για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Αυτό θα φαίνεται, δηλαδή θα είναι να αγοράσει τη σακούλα σαν ένα κανονικό προϊόν, θα είναι ένα κομμάτι των προϊόντων του καταστήματος, ενώ δεν θα χρεώνεται αντίστοιχα η βιοδιασπόμενη σακούλα, αλλά όχι αυτή που ξέρουμε μέχρι τώρα, που τη λέγαμε βιοδιασπόμενη, γιατί αυτή στην πραγματικότητα δεν ήταν βιοδιασπόμενη, ήταν φωτοδιασπόμενη ή οξοδιασπόμενη όπως λέγεται χημικά. Δεν ήταν δηλαδή, εξακολουθούσε να είναι πλαστική σακούλα απλώς φτιαγμένη από υλικό που μετά από το λίγο διάστημα έκανε τη σακούλα να σπάζει σε μικρά κομμάτια. Αυτή δεν είναι η βιοδιασπόμενη σακούλα. Αυτή είναι μια σακούλα που έκανε ακόμα μεγαλύτερο κακό σε αυτό που λέγαμε πριν. Δηλαδή δεν φτάνει που την έπαιρνε ο αέρας και την πήγαινε αλλού. Γινόταν και κομματάκια και αυτά τα έπαιρνε πιο εύκολα ο άνεμος. Η οξοδιασπόμενη σακούλα καταργείται από 1η-1η. Τέλος. Γυρίζουμε λοιπόν στις παλιές σακούλες και ανοίγει μια καινούρια δυνατότητα στα καταστήματα και μια καινούρια ευκαιρία για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και για όλους μας να έχουμε αληθινά βιοδιασπόμενες σακούλες, τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, για να ξέρετε όλοι σας, οι πιο λεπτές σακούλες, αυτές λέει έχουν πάχος κάτω από 10 μικρά, αλλά ξαναλέω αυτό δεν μπορούμε να το μετρήσουμε, άρα είναι αυτές οι λεπτές οι διάφανες με τις οποίες βάζουμε λαχανικά ή άλλα πράγματα στο μανάβικο ή που τυλίγουμε, ξέρω εγώ, κάποια χύμα υλικά. Τα πολυμπάρ, μπράβο, σωστά. Αυτές δεν χρειώνονται. Γιατί δεν μπορούμε να τις βγάλουμε άμεσα από τη ζωή μας, γιατί ουσιαστικά βοηθάνε τη χύμα συσκευασία να έρθει στο σπίτι μας. Άρα, γιατί να τις εξαιρέσουμε, θα είχαμε μια άλλη συσκευασία να τις εξαιρούσαμε. Άρα αυτές δεν χρειώνονται. Επίσης,
Για πρώτη φάση του νόμου δεν θα πληρώνονται σακούλες στο υπαίθριο εμπόριο και στη λαϊκή, γιατί θα ήταν δύσκολο η τιμολόγηση και η χρέωσή τους και η απόδοση των χρημάτων αυτών. Είναι μια αβαρία που έκανε ο νόμος. Είπαμε, εργαλείο είναι όλο αυτό η χρέωση. Το ουσιαστικό είναι τι, αυτό το οποίο θέλουμε να αλλάξουμε μοντέλο. Εδώ λέει ακριβώς αυτό, για τις διαδιασπόμενες σακούλες, οι οποίες θα μπορούν να δίνονται στους πελάτες στο σούπερ μάρκετ χωρίς χρέωση. Είναι σακούλες οι οποίες έχουν ακριβότερο κόστος, άρα μη βάζοντας τους τέλους δίνεις ένα κίνητο στο σούπερ μάρκετ να τις χρησιμοποιήσουν. Και αυτές, αν σιγά σιγά καταφέρεται, που πρέπει, γιατί είναι εθνικός στόχος να έχουμε χωριστή συλλογή των οργανικών μας, καθαρών οργανικών, σε χωριστούς κάδους, δηλαδή εκτός από το μπλε ή κίτρινους ή κόκκινους που έχουμε μέχρι τώρα, πρέπει σιγά σιγά από το 2018 μέχρι το 2020 να βάλουμε και τους καφέ κάδους στη ζωή μας, εκεί που θα βάζουμε, ώστε δεν έχουμε ζώα, ώστε δεν ταΐζουμε κότες, ώστε ταΐζουμε γουρουνάκια, τα οργανικά που ταΐζουμε τις κότες, τα γουρουνάκια κτλ. Για να γίνουν κάτι άλλο. Σε αυτούς λοιπόν τους κάδους, και για τη χρήση αυτής της χωριστής ανακύκλωσης δίνεται ένα κίνητρο να χρησιμοποιούνται οι πραγματικά βιοδιερχόμενες σακούλες και θα πούμε γι' αυτό λίγο παρακάτω, γιατί μπορεί να είναι και ένας στόχος για την επόμενη χρονιά. Εντάξει, να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα οι σακούλες πλέον θα βάψουν ένα ανώνυμο προϊόν, θα έχουν όλες επάνω ταυτότητα, γιατί πληρώνουν και η παραγωγή τους για την ανακύκλωσή τους, άρα θα έχουν σημαντάκι, barcode με τα στοιχεία τους και από πού έρχονται. Και αυτό έγινε και για να προστατεύσουμε την εθνική αγορά, για να μην μας έρθουν ξαφνικά σακούλες οι οποίες δεν θα κυκλοφορούν με βάση τις διατάξεις του νόμου. Και τι γίνεται τώρα με αυτό. Και εδώ έχει μεγάλη σημασία, γιατί αυτό είναι και το αντικείμενο της κουβέντας που μπορούμε να κάνουμε για κοινές δράσεις. Αυτά τα χρήματα τα οποία θα συγκεντρώνονται, δεν έχει σκοπό να συγκεντρώνονται για να χρησιμοποιούνται για άλλα πράγματα πέρα από αυτό για το οποίο έχουν θεσμοθετηθεί. Που σημαίνει ότι με βάση και τον νόμο τα χρήματα αυτά θα εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων, θα αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και θα επιστρέφουν στους πολίτες μέσω των Δήμων και μέσω των φορέων τους, για να κάνουν αυτό για το οποίο συλλέγονται, δηλαδή να τους δώσουν κίνητρα να μειώσουν τη χρήση της πλαστικής σακούλας. Που σημαίνει ότι θα επιστρέφονται στη μορφή κάποιων δράσεων για να δώσουν πάνινες τσάντες, διχτάκια, μικρά καροτσάκια, ό,τι σκεφτείτε και αποφασίσετε ότι θα χρειάζεστε. Και το λέω σκεφτείτε και αποφασίσετε, γιατί αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε σαν Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωση με τις τοπικές κοινωνίες και με το Δήμο, που έχει με το καινούριο θεσμικό πλαίσιο όλη την ευθύνη γι' αυτό, για να δει τι θα τις κάνει. Να σας πω ένα νούμερο. Είπαμε ότι είσαστε εδώ, γύρω στις 20.000 κάτοικοι. Είπαμε ότι ο καθένας θα χρησιμοποιεί 300 σακούλες. Θα πληρώνει λοιπόν από του χρόνου, αν δεν αρχίσει να τις μειώνει. Τώρα λέω έτσι ένα χοντρό νούμερο, 10 ευρώ. Άρα έχουμε 200.000 ευρώ. Θα πληρώσετε ως πάρος ίσως και περισσότερα ή που θα μπουν στο γκορβανά αυτό, γιατί θα έχετε και τους επισκέπτες, θα είναι 300.000 ευρώ. Βέβαια μπορεί να είναι και λιγότερα, και εγώ ελπίζω να είναι λιγότερα, και να μην χρησιμοποιήσετε σακούλες και να πάρουμε μόνο 100.000 ή 90.000, αλλά ό,τι και να είναι, ένα τέτοιο ποσό θα είναι διαθέσιμο στο τέλος του χρόνου ή τέλος πάντων σταδιακά, γιατί θα έχει μια καθυστέρηση, για να επιστρέψει στις τοπικές κοινωνίες, να ξαναγίνει τσάντες, πάνινες, να γίνει διχτάκια, να γίνει δράσεις, ενδεχομένως να γίνει βιοδιασπόμενες σακούλες για τους καφέ κάδους που έχετε φέρει, και να ένα στόχος για το επόμενο συνέδριο αυτή. Ενδεχομένως να γίνει ό,τι χρειάζεται για να αλλάξουμε αυτή τη χρήση του εργαλείου μεταφοράς και να το κάνουμε εργαλείο για το χωρίο. Είναι αυτό που λέει και ο νόμος, ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να σχεδιάσουν τα σημεία τους. Έφερε ένα παράδειγμα του Λουξού, αλλά έχετε και εσείς ωραία, ελπίζω να τα δω σήμερα. Και βεβαίως μαζί με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και τους φορείς, τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς. Πάμε λίγο γρήγορα να πούμε. Εδώ λοιπόν έχουμε να πούμε για το ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μας.
εμείς, ο καθένας μας, ουσιαστικά καλούμαστε να αλλάξουμε ένα κομμάτι της ζωής μας που έχουμε συνηθίσει, να πάψουμε να χρησιμοποιούμε την πλαστική σακούλα, να βρούμε εναλλακτικές μεθόδους. Και βέβαια, με την ευκαιρία, να αρχίσουμε να ξανασκεφτόμαστε και για ό,τι πλαστικό χρησιμοποιούμε με ευκολία, γιατί στην ίδια κατηγορία πάνε και τα υπόλοιπα, έχουν ανοίξει καμπάνιες. Σακουλίτσα, όχι ευχαριστώ. Καλαμάκι, όχι ευχαριστώ, μην γελάτε. Είναι ένα σκουπίδι το οποίο δεν ξέρεις και τι να το κάνεις. Είναι πολύ μικρό, ούτε να το ανακυκλώσεις σχεδόν δεν μπορείς. Χάνεται μέσα στα υπόλοιπα απορρίμματα. Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά, αλλά ξεκινάμε από τη σακούλα. Και λέμε ότι καμιά πλαστική σακούλα, άρα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουμε στο μηδέν. Και βέβαια, αν θέλουμε να αλλάξουμε πραγματικά, αυτή η ιστορία με την πλαστική σακούλα είναι μια αρχή για να σκεφτούμε διαφορετικά πώς μπορούμε πραγματικά να οδηγηθούμε σε μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων και ιδιαίτερα στα νησιά μας, αλλάζοντας και τον τρόπο που καταναλώνουμε και τον τρόπο που απορρίπτουμε και χρησιμοποιούμε τη ζωή μας. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε μια σκέψη. Είναι αυτό πρόβλημα ή μήπως είναι πρόκληση ή μήπως είναι μια ευκαιρία προβολής. Αυτό είναι δύο λόγια που ήθελα να πω συγκληρωματικά. Και τι να πω. Να πω ότι αναφέρονται σε ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα που έχουμε στα νησιά μας. Δηλαδή δεν συζητάμε φιλοσοφικά. Συζητάμε γιατί το θέμα των απορριμμάτων μας πονάει. Πονάει και οικονομικά, πονάει και περιβαλλοντικά, πονάει και τουριστικά και αναπτυξιακά. Άρα δεν είναι μια πολυτέλεια. Πάμε στο επόμενο. Και με τις ιδιαίτερες διαστάσεις που έχει το πρόβλημα στα νησιά μας λόγω και της τουριστικής κίνησης και του αυξημένου πληθυσμού του εποχιακού. Και λέμε ότι αν θέλουμε να πάμε, όχι παρακάτω, ο στόχος μας για το 2020 πέρα από την κατάργηση της σακούλας είναι να διαλέγουμε στη πηγή της συσκευασίας, δηλαδή εδώ, στον τόπο μας, τουλάχιστον το 80% και 40% τα οργανικά. Πάμε στο επόμενο. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζουμε τελείως την οτροπία. Σκεφτόμαστε, προσπαθούμε να πάψουμε να σκεφτόμαστε για αυτό το χιτάμι το οποίο ταλανίζεται τόσα χρόνια. Βεβαίως κάτω απ' όλα είναι αυτός, αλλά θέλουμε να είναι κάτω-κάτω. Εκεί, κάτω. Ανάποδα η πυραμίδα. Να σκεφτόμαστε πιο πολύ τα πριν. Την πρόληψη, την επανάκριση, την ανακύκλωση, την αξιοποίηση. Και κάποιες ιδέες γι' αυτό. Δεν κρυβόμαστε, αναδεικνύουμε το πρόβλημα και βλέπουμε όλοι μαζί πώς μπορούμε να το λύσουμε και προχωράμε με κάποιες ιδέες, οι οποίες θέλουν όλους εμπλεκόμενους, και την πολιτεία και τον κάθε πολίτη και τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους, αλλά και τους επισκέπτες μας, με γνώση για όλους, να ξέρουμε τι σημαίνει το πρόβλημα στο οποίο συμμετέχουμε, πόσα πλαστικά βρίσκουμε στις θάλασσές μας και είναι όλων των ειδών αυτά που βλέπετε εκεί. Θα το ξέρουμε όλοι, με όλους τους τρόπους. Και βέβαια, να βρίσκουμε λύσεις με πρόληψη, με επανάκριση, όπως μπορούμε να μειώσουμε τα επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. Με συμμετοχή των επιχειρηματιών και των εργαζομένων στη διαλογή στην πηγή. Βεβαίως είναι η καλή έξω, αλλά μπορεί να είναι και όμορφη καλή μέσα στις επιχειρήσεις. Λέμε. Με συλλογικές δράσεις των Δήμων και των φορέων των τοπικών, με πράγματα που δεν τα έχουμε ξανακάνει, αλλά κυρίως, και μένουμε σε εδώ, με την αλλαγή της πολιτικής χρέωσης των δημοτικών τελών καθαριότητας, η οποία ήδη ανοίγει με τον καινούριο νόμο και η οποία θα γίνει ξανά και πιο συγκεκριμένη με τους καινούριους νόμους για τις φορείς διαχείρισης και ανοίγει το δρόμο να υπάρχουν κίνδυνα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όταν συμμετέχουν στην ανακύκλωση να χρεώνονται λιγότερο. Και πάμε. Και βέβαια με την κοινωνική ενεργοποίηση και συμμετοχή, τις ατομικές πρωτοβουλίες που ο καθένας μπορεί να πάρει και δράσεις συλλόγων και φορέων που ήδη αναπτύσσονται στα νησιά μας ή σε άλλα μέρη βέβαια, όμορφες, και με άνοιγμα όλο αυτού προς τους επισκέπτες. Δεν μιλάμε μόνο μεταξύ μας, οι επισκέπτες μας έρχονται από χώρες που ήδη το ζουν αυτό και το ξέρουν, άρα βρίσκουμε τρόπους να το κοινωνήσουμε. Θα βρείτε τους καλύτερους, πιστεύω ότι έχετε τα φόντα. Εδώ σας δείχνω ότι έγραψαν οι λειψοί στην ταμπέλα τους, έτσι για να μην φοβόμαστε το μέγεθος και να λέμε ότι είμαστε ένα μικρό νησί. Οι λειψοί είναι ακόμα μικρότεροι και τόλμησαν να βγουν
με πολύγλωσσα μηνύματα για να το πούν, με σημεία γνώσης για τους επισκέπτες μας, που μπορεί να είναι και οι δράσεις φορέων όπως κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ή σύλλογοι που δημιουργούν τέτοια σημεία ευαισθητοποίησης. Πάμε παρακάτω. Αλλά και με άλλες καμπάνιες που μπορούμε να σκεφτούμε, και εδώ ανοίγουμε δρόμους. Εκτός από την πλαστική τσάντα, να δούμε την προώθηση του ελληνικού πρωινού με την έννοια τοπικό πρωινό, άρα μείωση των απορριμμάτων. Είναι μια καμπάνια που τρέχει καιρό από το ξενοδοχειακό κτηρίο. Μπορούμε να την βάλουμε και αυτή μέσα στη συζήτησή μας. Πάμε παρακάτω. Με καμπάνιες για τη μείωση των πλαστικών μπουκαλιών του νερού. Με καμπάνια για τη μείωση των πλαστικών στο ψωμί, προωθώντας τους φούρνους μας ή τα καταστήματα που παράγουν τοπικά ψωμί, όχι πλαστικοποιημένο. Με αυτό το στόχο. Δεν είναι πια πρόβλημα, είναι ένα εργαλείο προβολής, μια πρόκληση καινούργια για τη ζωή μας και με μια βασική απάντηση, αυτό που έκανε ο Δήμος Πύργου που πνιγόταν στα σκουπίδια πριν από 2 χρόνια, που έφτιαξε το χριστουγεννιάτικο του δέντρο από πλαστικά στο μπουκάλι, το στόλισε, το φώτισε και κάλεσε τους κατοίκους να αυξήσουν ριζικά την ανακύκλωση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Άρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία στη διάθεση όλων σας και του Δήμου και των φορέων και των συλλόγων, γιατί οι σύλλογοι μπορούν να παίξουν και οι φορείς του νησιού πολύ σημαντικό ρόλο με τον καινούργιο νόμο. Υπάρχει πρόβλεψη για τους φορείς της κοινωνικής και της αλληλέγγυης οικονομίας, όπως είναι όλοι αυτοί οι σύλλογοι, να έχουν θεσμικό ρόλο σε συνεργασία με τον Δήμο. Ο Δήμος είναι αυτός που αποφασίζει για τη διαχείριση σε κάθε τόπο, αλλά δίνει τη δυνατότητα να κάνουν τοπικές δράσεις. Τοπικές δράσεις είναι καμπάνιες, τις οποίες μπορούμε να στηρίξουμε σαν ελληνικός οργανισμός αλληλεγγύης με την παιδιά σας. Ευχαριστούμε. Οφείλω μία συγγνώμη στη Δημοτική Αρχή της Γείτονος, στο Δήμαρχο, στο Δήμο της Αντιπάρου. Με πληροφορούν ότι υπάρχει εκπρόσωπός του, ο κύριος Τριαντάφυλλος. Εδώ είναι. Ελάτε κύριε Τριαντάφυλλε. Έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο και χίλια συγγνώμη για την παράληψή μου. Ωραία. Είναι εδώ λοιπόν και ο εκπρόσωπος του Δήμου της Αντιπάρου. Εγώ ξέρετε τι σκέφτηκα ακούγοντας τα όλα αυτά. Εμείς τώρα οι δημότες της Πάρου, που ο Δήμος έκανε μείωση στα τέλη αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, δεν ξενιάσαμε. Συνεχίζει η αποκομιδή και η διαχείριση απορριμμάτων να είναι μια πολύ ακριβή υπόθεση. Μπορούμε λοιπόν να ρίξουμε και άλλο το κόστος ανακυκλώνοντας. Ο Δήμος μπορεί να μείωσε τα τέλη, αλλά και εμείς έχουμε υποχρέωση να βγάζουμε λιγότερα σκουπίδια. Βλέπω βέβαια εδώ ότι έχουμε και παιδάκια. Έχουμε πολλά παιδιά από τον Υπηαγωγείο Προδρόμου, από το Δημοτικό Λευκών, από το Βρεφονηπιακό, τα μωρά, τα μικρά του Αρχίλογου. Ξέρετε κάτι, είναι οι καλύτεροι ακροατές, γιατί εμείς μπορεί... Δασκάλα, ποιος είναι? Προδρόμου. Ναι, από τον Υπηαγωγείο Προδρόμου. Τα παιδάκια είναι οι καλύτεροι ακροατές, γιατί εμείς μπορεί να καταλαβαίνουμε ότι δεν χρειάζονται σακούλες, αλλά εμείς είναι λίγο δύσκολο να το εφαρμόσουμε και στα παιδάκια του Δημοτικού της Νάουσας. Τα παιδιά είναι αυτά αύριο που αβίαστα και φυσικά θα πούνε όχι, δεν θέλουμε σακούλα. Εμείς είναι λίγο δύσκολο να το πούμε, έστω κι αν το καταλαβαίνουμε. Κύριε Γάκη, θέλετε να παρουσιάσετε κάτι, έχετε τον λόγο. Πριν δώσουμε το λόγο στα παιδιά, έχουμε μηνύματα από άλλα παιδιά για τα παιδιά. Πρώτα παρουσιάζουμε το Δημοτικό Σχολείο Αναβίσω, που απέχει από εδώ κάποια μίλια, που τα παιδιά της περιβαλλοντικής, με το μάθημα για λύκη χελώνα, σας στέλνουν το μήνυμα και περιμένουν το δικό σας μήνυμα. Και οι μαθητρίες του δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Αναβίσω και εμείς στην κατάληψη της πλαστικής σακούλας. Σας ευχαριστούμε. Και επίσης τα παιδιά της Ερασμίου Υγειονομικής Σχολής που βραβεύτηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με πράσινο ευρωπαϊκό βραβείο, είναι μόνο 1.700 παιδιά.
η Αλέκη Χελώνα που προβάλλει την παραλία της Αλικής και τις ακτές της Πάρου και Αντιπάρου. Της πρώτης δημοτικού. Πριν πάρω το λόγο τα παιδιά, να τονίσουμε ότι το πρόγραμμα Η Αλίκη Χελώνα αυτή την πραγματοποιείται σε πάνω από 10.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Άρα η Πάρους και η Αντίπαρους έχει γίνει μάθημα σε 10.000 παιδιά. Ο λόγος στα παιδιά. Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Πρόεδρε του ΣΥΡΙΣΑΠΑ, κύριοι Πρόεδροι νομικών προσώπων, κύριοι Πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί Σύνεδροι, είναι ιδιαίτερη τιμή για την τάξη μας και το σχολείο μας η πρόσκληση που πήραμε για να μετέχουμε στο σημερινό συνέδριο με αφορμή το μάθημα της γλώσσας που ασχοληθήκαμε με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, γράψαμε μία επιστολή απευθυνόμενη στο Δήμαρχο της Πάρου, κύριο Κοβέο, αναφέροντας μερικούς προβληματισμούς μας όσον αφορά στην πρόσκληση του περιβάλλοντος στο νησί μας. Σας αναφέρουμε και εδώ σήμερα ορισμένα θέματα που μας απασχολούν. Το κακό της πλαστικής σακούλας. Η πλαστική σακούλα μολύνει το περιβάλλον και τη θάλασσα. Υπάρχουν ζώα υπό εξαφάνιση εξαιτίας της πλαστικής σακούλας. Κάποια ζώα την περνάνε για τροφή, την τρώνε και μετά σκοτώνονται. Αγαπητοί σύνεδροι, όταν στα λιμάνια και σε πολλά άλλα μέρη δεν έχει κάδους, δεν φτάνουμε τα σκουπίδια κάτω. Θα κρατάτε το σκουπίδι μέχρι να βρείτε κάδους ή να πάτε σπίτι σας. Δεν πετάμε σκουπίδια στην θάλασσα. Άμα δεν υπάρχει κάδους, τον παίρνουμε μαζί μας. Ας πάμε στα δέντρα. Μην κόβετε τα δέντρα. Τα δέντρα γιατί έχουν οξυγόνο. Δεν μπορούμε να αναπνέουμε χωρίς οξυγόνο. Τα χαρτιά φτιάχνονται από το κορμό των δέντρων. Μην χαλάτε τα χαρτιά τζάμπα γιατί χαλάμε δέντρα. Εγώ θα σας μιλήσω για τις πετρελοκυλίδες. Η πετρελοκυλίδα είναι διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα. Οι πετρελοκυλίδες δημιουργούνται από ατυχήματα με πετρελοφόρα δεξαμενόπλια ή από τον παράνομο καθαρισμό των δεξαμενών των πλοίων στην ανοιχτή θάλασσα. Η πετρελοκυλίδα είναι από τις πιο σοβαρές αιτίες ρυπαίνσης σε όλο τον κόσμο. Τα θαλάσσια ζώα πεθαίνουν και τα πουλιά καλύπτονται με πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι πιο ελαφρύ από το νερό και πλέει. Έτσι φτάνει στις ακτές όπου τις μολύνει. Εμείς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και για τα προβλήματα με τα σκουπίδια που έχουμε στο χωριό μας, ειδικά το καλοκαίρι. Το χωριό μας είναι Νάουσο, δηλαδή το πιο τουριστικό μέρος του νησιού. Τα σκουπίδια το καλοκαίρι είναι υπερβολικά πολλά.
αφού ο πληθυσμός του νησιού τριπλασιάζεται. Στις παραλίες βλέπουμε πεταμένα σκουπίδια, στο λιμάνι της Νάουσας, στα καΐκια, τα πετάνε όλοι οι ψαράδες, στους μικρούς κάδους που έχουν εκεί και είναι φουλ γεμάτοι πάντα. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι, κάτω κι ας υπάρχουν κάδοι αρκετοί. Βέβαια, κύριε Δήμαρχε, να σας πούμε ότι άμα έχετε λεφτά, σας αγοράσετε κι άλλους κάδους. Ακόμα οι κάδοι που είναι στον ποταμό της Νάουσας, που είναι και πολύ σε εκείνο το σημείο, βρωμούν αισχρά με αποτέλεσμα να βλέπεις τους τουρίστες και όλοι όσοι παρκάρουν εκεί να κατεβαίνουν για το λιμανάκι με τα καλά τους ρούχα ντυμένοι και να συγχαίρονται που περνούν μπροστά από αυτό το θέμα. Και εμείς συγχαινόμαστε εκεί. Αλλά και στην παιδική χαρά έχει σκουπίδια, ακόμα και στο σχολείο μας. Πετάνε ηλεκτρονικές συσκευές σε έπιπλα στρώματα και άλλα σε χώρους που δεν επιτρέπονται να πετάγονται τέτοιου είδους πράγματα, καθώς επίσης και πολλά κραδιά δεν τα πετάνε στους εδειγμένους χώρους. Παρόλο που υπάρχουν κάδοι αρκετοί, μήπως συμβαίνει και κάτι άλλο τελικά, που έχει έρθει η ώρα να παραδεχτούμε και να το διορθώσουμε. Και βέβαια συμβαίνει και κάτι άλλο. Εμείς οι ίδιοι πρέπει πρώτα να διορθωθούμε. Αφού πολλές φορές που πετούμε τα σκουπίδια με τη μαμά μου στην Άουσα, οι κάδοι είναι άδειοι και γύρω-γύρω τσάντες με σκουπίδια απ' έξω. Είναι δυνατόν ποιος...